ενεργοποίηση ενσύρματου POS Ingenico ICT 220. Για να ενεργοποιήσετε το POS, πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το SMS που λάβατε με το TID, τον κωδικό του POS. Μέσα στο κουτί θα βρείτε το CardLink POS, ένα σπιράλ καλώδιο που καταλήγει σε έναν αντάπτορα, ένα τροφοδοτικό με το καλώδιο του, ένα ίντερνετ καλώδιο, ένα τηλεφωνικό καλώδιο και ένα διακλαδωτή. Για γρήγορες συναλλαγές θα συνδέσετε το POS μέσω ίντερνετ στο ρούτερ σας, το οποίο πρέπει να είναι σε απόσταση 3 έως 5 μέτρων από το σημείο που θα τοποθετήσετε το POS. Εάν δεν έχετε ίντερνετ στο σημείο που θα συνδέσετε το POS, θα συνδέσετε μόνο το τηλεφωνικό καλώδιο. Εάν συνδέσετε και το ίντερνετ και το τηλεφωνικό καλώδιο, σε περίπτωση που διακοπεί η σύνδεση με το ίντερνετ, οι συναλλαγές σας θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Ξεκινάμε. Παίρνετε το POS και το σπιράλ καλώδιο που είναι ήδη συνδεδεμένο στο POS. Συνδέετε το ίντερνετ καλώδιο από τη μία άκρη στον αντάπτορα, στην υποδοχή ETH, και από την άλλη άκρη στο router, σε μία από τις υποδοχές 1, 2, 3. Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε και το τηλεφωνικό καλώδιο, συνδέετε τη μία άκρη στον αντάπτορα, στην υποδοχή που έχει ένδειξη ένα ακουστικό τηλεφώνου, και την άλλη άκρη στο router σας, στις υποδοχές 1 και 2, είτε σε ένα splitter, όπου στην υποδοχή Phone έχετε βάλει τον διακλαδωτή. Στη μία υποδοχή του διακλαδωτή έχει το τηλεφωνικό καλώδιο του POS και στην άλλη το καλώδιο του τηλεφώνου σας. Προχωράτε συνδέοντας το καλώδιο του τροφοδοτικού στο τροφοδοτικό. Στη συνέχεια, τη μία άκρη του τροφοδοτικού στον αντάπτορα, στην υποδοχή που έχει το σήμα του κεραυνού και την άλλη άκρη στο ρεύμα. Τέλος, προσαρμόζετε το εξάρτημα που αφορά στην ασφαλή καταχώρηση του PIN. Το POS ενεργοποιείται και στην οθόνη αναγράφεται απουσία παραμέτρων «Εκτελέστε Initialize». Πατήστε το F2 βελάκι προς τα κάτω. Επιλέγετε Ethernet και Enter. Στην οθόνη Terminal ID σβήνετε με το κίτρινο πλήκτρο τα ήδη καταχωρημένα ψηφία και πληκτρολογείτε τον οκταψήφιο κωδικό TID που λάβατε με SMS και Enter. Στην οθόνη IP πατήστε Enter. Στην οθόνη Port πάλι Enter. Στην οθόνη NII MNG και πάλι Enter. Περιμένετε λίγο, ώστε το POS να κάνει ενημέρωση παραμέτρων και επικοινωνία με τα συστήματα και να τυπώσει τα μηνύματα αρχικοποίηση επιτυχής και συγχρονισμός επιτυχής. Το τελευταίο στάδιο της ενεργοποίησης είναι να επιβεβαιώσετε το TID. Πατήστε το πλήκτρο F ή το πλήκτρο με το βελάκι προς τα πάνω. Προχωρήστε με το βελάκι προς τα κάτω στην επιλογή μενού εμπόρου. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο. Επιλέξτε με το πράσινο πλήκτρο την επιλογή MID, TID, Help Desk. Πατήστε F4, εκτύπωση. Επιβεβαιώνετε το TID με αυτό που λάβατε με SMS. Το CardLink POS είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.